Το «Καλάβρητα, άνθρωποι και σκιές» είναι μια ταινία που μου ανατέθηκε το καλοκαίρι του 2013 και έγινε πάρα πολύ γρήγορα, και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Το Δεκέμβριο του 2013 θα ήταν τα 70 χρόνια από τη σφαγή, το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Έτσι λοιπόν η Ένωση Καλαβριτινών Αθήνας ήθελε να έχει μία ταινία. Αυτό που μου ζητήθηκε αρχικά ήταν μία ταινία της τάξης των 45-50 λεπτών, όπου θα είχαμε την καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στο ολοκαύτωμα. Πήγαμε λοιπόν μαζί με τη σύντροφό μου Αποστολία Παπαϊωάννου, που ήταν στην παραγωγή της ταινίας. Πήγαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2013, για πρώτη φορά στα Καλάβρητα για να ανιχνεύσουμε την κατάσταση. Από την πρώτη συνάντηση που είχαμε σε ένα καφενείο, μιλώντας με έναν άνθρωπο για τα γεγονότα, στα 5 λεπτά ήταν φανερό το κλίμα που κυριαρχούσε στα Καλάβρητα ακόμα το 2013. Όσο μιλούσαμε με έναν άνθρωπο, μπαίνει κάποιος άλλος και με πολύ μεγάλη ένταση, χωρίς να έχει ακούσει τι λέμε, χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι και μου λέει: «Μην τον ακούς αυτόν, σου λέει ψέματα. Μην τον ακούς, ό,τι λέει είναι παραμύθια». Κλώτησε μια καρέκλα και έφυγε. Ο άλλος με τον οποίο μιλούσα μου είπε: «Μην τον ακούς, είναι απατεώνας». Αυτό δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά έχει να κάνει με το διχασμένο και βαρύ παρελθόν το οποίο φόρτισε και φορτίζει ακόμα τα Καλάβρητα. Η περίπτωση λοιπόν του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων ήταν φανερό, και το κατάλαβα στην πορεία ακόμα περισσότερο, ότι συνδεόταν με ένα γεγονός που ίσως και να αποτελεί το πρώτο θραύσμα του εμφυλίου, του εμφυλίου διχασμού. Το ολοκαύτωμα, κατά την άποψη των περισσότερων Καλαβριτινών, ήρθε ως αποτέλεσμα της δράσης των ανταρτών του Ελλάς, οι οποίοι συνέλαβαν μετά από μία νικηφόρα μάχη απέναντι στους Γερμανούς 81 στρατιώτες των Ναζί, Γερμανούς, Αυστριακούς και Αλσατούς, και προσπάθησαν να κάνουν μία διαπραγμάτευση έτσι ώστε με ανταλλαγή να απελευθερωθούν κάποιοι κομμουνιστές και επικεφαλής των ανταρτών που είχαν συλληφθεί από τους Γερμανούς και ήταν σε διάφορα στρατόπεδα της Πελοποννήσου. Η μακρά αυτή διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν οδήγησε πουθενά, με αποτέλεσμα οι αντάρτες να εκτελέσουν τους 81 Γερμανούς στρατιώτες, εκτός από δύο που κατάφεραν να επιζήσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που οδήγησαν στην καταστροφή όχι μόνο στο ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και στην εκτέλεση όλων των ανδρών των Καλαβρίτων, αλλά και όλων των γύρω χωριών της επαρχίας Καλαβρίτων. Αυτό από τότε διχάζει το μέρος και τους ανθρώπους. Οι μεν λένε ότι αν δεν είχαν κάνει οι αντάρτες αυτό που έκαναν, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Οι δε άλλοι, οι αντάρτες, οι κομμουνιστές, λένε ότι ήταν υποχρέωσή μας να αντισταθούμε απέναντι στον κατακτητή. Δεν γνωρίζαμε ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων αποτέλεσε την πρώτη μαζική έκφραση αντιπείνων. Υπήρχαν αντίπεινα, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Από τότε τα Καλάβρητα είναι διχασμένα. Αυτό ήταν κάτι που με ενδιέφερε πολύ και στην πορεία κατάλαβα ότι μία ταινία που απλώς θα κατέγραφε τα γεγονότα του ολοκαυτώματος
θα ήταν απελπιστικά ελλιπής χωρίς να ενσωματώσουμε όλο αυτό το στοιχείο της διχασμένης πόλης. Της διχασμένης πόλης που κουβαλάει όλο αυτό το φορτίο του θανάτου και του αίματος και το διχασμό. Μια πόλη διχασμένη μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, η απόφασή μου ήταν, πέραν της ενδελεχούς καταγραφής, τόσο των όσων συνέβησαν στα γύρω χωριά, όσο και στα ίδια τα Καλάβρητα, θα έπρεπε να συνοδευτεί από μία ανίχνευση του στοιχείου που κυριαρχεί, δηλαδή του διχασμού, του ανθρώπινου στοιχείου, άρα του καθαρά υπαρξιακού. Πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τότε με τις σκιές των χαμένων, των συγγενών τους και πώς ζουν και με τις σκιές που έχουν να κάνουν με το διχασμό. Ο διχασμός λειτουργεί ως σκιά από τότε μέχρι σήμερα και δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν όχι να μονιάσουν, αλλά να μπορέσουν να σταθούν απέναντι στα γεγονότα με μία πιο αποστασιοποιημένη ματιά. Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανήψια μέχρι σήμερα βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο. Αυτή είναι λοιπόν η ταινία, η οποία περιλαμβάνει και πολλές αποχρώσεις, όπως ανθρώπους που σώθηκαν τελευταία στιγμή είτε από τύχη είτε από κάποιους πιο ανθρώπινους Γερμανούς μέσα στα τέρατα. Συγκεκριμένα αυτοί οι οποίοι έσωσαν κάποια παιδιά καλαβριτινά τότε ήταν Αυστριακοί. Έχουμε και αυτή τη μαρτυρία και έχουμε και την διάσταση των Γερμανών που ήρθε αργότερα. Πρώτον, μέσα από μία Γερμανίδα, η οποία λίγα χρόνια μετά το ολοκαύτωμα πήγε, συγκέντρωσε κάποια πανφτωχα καλαβριτινόπουλα τα οποία υπήρχαν, διότι ήταν κάτω των 14 ετών όταν έγινε η σφαγή και που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, και μέσα από ένα πρόγραμμα τότε τα πήρε στη Γερμανία για να σπουδάσουν και να δουλέψουν και να μείνουν εκεί. Κάτι το οποίο έφερε τον πρώτο ορατό εμφανή διχασμό κατά πόσο θα πούμε ναι ή όχι στους σφαγείς των πατεράδων μας, των συζύγων μας, των αδελφών μας. Από την άλλη, η ίδια η ανάγκη έκαιγε, αυτά τα παιδιά δεν είχαν πραγματικά στον ήλιο μοίρα και τελικά κάποιοι από τους επιζήσαντες του ολοκαυτώματος που ήταν μέσα σε αυτούς που χτυπήθηκαν από τα πολυβόλα αλλά επέζησαν, ήταν αυτοί που είπαν ναι, τα παιδιά θα πρέπει να πάνε στη Γερμανία ακόμα και αν είναι η χώρα αυτών που μας έσφαξαν. Μιλάνε λοιπόν και κάποια από αυτά τα παιδιά που πήγαν στη Γερμανία και που έζησαν στη χώρα αυτών που δολοφόνησαν τους δικούς τους και πρόκοψαν την ίδια στιγμή εκεί. Και βεβαίως υπάρχει και ο Eberhard Rotholz, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, αριστερός, φιλελεύθερος στη σκέψη του, που στις αρχές της δεκαετίας του 80 έκανε το πρώτο ντοκιμαντέρ για την γερμανική τηλεόραση τότε και αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί σε μια Γερμανία που είτε δεν γνώριζε είτε δεν ήθελε να γνωρίζει σε σχέση με το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και ό,τι άλλο είχε γίνει και όλες τις σφαγές που είχαν κάνει στην Ελλάδα στα χρόνια της κατοχής. Έχουμε και αυτή τη διάσταση. Οι Γερμανοί λοιπόν που ήταν τέρατα, αλλά υπήρξαν και κάποιοι Γερμανοί οι οποίοι λειτουργήσαν με ένα διαφορετικό τρόπο, είτε τότε είτε αργότερα, στο πρόσωπο του Eberhard ή της γυναίκας που φρόντισε τα Καλαβριτινόπουλα. Και μία ταινία η οποία τελικά αντί για 45 λεπτά έφτασε να είναι κάτι λιγότερο από 2 ώρες, διότι θεώρησα ότι ένα τέτοιο πολύ ιδιαίτερο, πραγματικά καυτό γεγονός δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί στον χρόνο μιας απλής τηλεοπτικής εκπομπής των 45 ή 50 λεπτών. Χρειαζόταν αυτός ο χρόνος για να μπορέσει να βγει το δράμα σε όλες τις διαστάσεις. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η ταινία, επειδή έγινε πολύ γρήγορα, έπρεπε να είναι έτοιμη για τις 13 Δεκεμβρίου του 2013, από
αποφάσισα για αυτό το λόγο να κάνω εγώ το voice-over, την αφήγηση, για να μπορέσω να κατευθύνω την ταινία στις ισορροπίες της εκεί που θα ήθελα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ήταν καλό ή κακό, και το λέω διότι σε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ και δει τέτοιας έντασης, πρέπει να έχεις πάντα την απαραίτητη απόσταση. Νομίζω ότι κατάφερα σε ένα σημαντικό βαθμό να το έχω, αλλά ίσως σε έναν άλλο βαθμό να έπρεπε να είμαι πιο αποστασιοποιημένος συναισθηματικά σε σχέση με τα όσα άκουγα. Τα γυρίσματα ήταν πολύ οδυνηρά. Οι περιγραφές της εκτέλεσης και των όσων έκαναν οι Γερμανοί με τις χαριστικές βολές, τις κτηνοδίες τις απίστευτες, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να σε αφήσει ανεπηρέαστο. Και επειδή η ταινία έγινε πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω ότι αυτό πέρασε σε ένα βαθμό και στο voice-over. Ίσως δεν ήταν όσο αποστασιοποιημένο θα ήθελα και θα έπρεπε να είναι. Παρ' όλα αυτά αποτυπώνει το συναίσθημά μου εκείνης της περίοδου που έγινε η ταινία. Η ταινία πήγε καλά, πήρε το βραβείο της Φιπρέση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ντοκιμαντέρ, το Μάρτιο του 2014, έκτοτε έχει προβληθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι όπως και στη Μακρόνισο, στην ταινία για τη Μακρόνισο, έτσι και στην ταινία για τα Καλάβρητα, δύο καυτά θέματα, οι ταινίες, η επιτυχία τους για μένα έγκυται στο ότι μπορούν και απευθύνονται στο κοινό, όχι παρουσιάζοντάς του μια ιστορία τετραγωνισμένη από την πλευρά του σκηνοθέτη, αλλά καλώντας τους, αφήνοντάς τους το χώρο να συμμετάσχουν συναισθηματικά και πνευματικά αυτοί οι ίδιοι.